Αδερφοί μου, οι γεγονότα φοβερά κάθε την ημέρα ακούονται, τα βλέπουμε και βρισκόμεθα υπό αγωνία. Τι τέξεται η επιούσα, αύριο δηλαδή τι θα γίνει, και βρίσκομαι μπροστά μας τους λεγόμενους σωτήρας του κόσμου. Τους ευρίσκουμε μπροστά μας για να είναι η εμπέχτε, λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιο. Εμπέχτε, λέγει, θα εμφανιστούν στον κόσμο. Και το φοβερότερο πάντων είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί εφαρμόζουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Από τη μία πλευρά τους βλέπεις να φωνεύουν και από την άλλη μεριά τους βλέπεις να απονέμουν δικαιοσύνη. Και εκείνον το οποίο παρατηρείται είναι ότι δια το δικό τους ευρίσκουν νόμους, ευρίσκουν άρθρα, ευρίσκουν συμφωνίες, λέγει, πολέμου, και ζητούν οπωσδήποτε οι αιχμάλωτοι οι οποίοι συλλαμβάνονται από τον πόλεμο των οποίων εγείρουν να τους μεταχειριστούν, λέγει, καλώς. Αυτή είναι μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε 2.000 εχμαλώτους, τους οποίους εφώνευσαν οι Τούρκοι και εξαφάνισαν στην Κύπρο και δεν άνοιξε το στόμα το ειρηνάρχης αυτός να πει μία λέξη. Όταν συνέλαβαν όμως από τους δικούς του εχμαλώτους, τότε ζητεί, λέγει, να τους μεταχειριστούν με ανθρωπιά. Βλέπετε, είναι τόσο φοβερά τα πράγματα, τόσο φοβερά τα πράγματα, ούτως ώστε δεν μπορεί κανείς να κοιτάξει τίποτε άλλο, ημι μόνον ότι κατά το τέλος τούτου του κόσμου, λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιο, ότι ελεύσονται εμπέχτε κατά τα σιδείας επιθυμίας αυτών πορευόμενοι. Θα εμφανιστούν, λέγει, αυτοί οι οποίοι θα εμπέζουν τον εαυτόν τους και τον κόσμο. Είναι σημεία τα οποία, όταν τα προσέξει κανείς βάσει της Αγίας Γραφής, ευρίσκει την απέραντον υποκρισία. Και στην κόλαση υπάρχει ειδικό μέρος της κολάσεως όπου θα κολάζονται, λέγει, οι υποκριτές. Είναι αυτό που έλεγε ο Κύριος μας προς τους σταυρωτάς του: «Ουέ ημίν γραμματείς φαρισαίοι υποκριτέ», αλίμονός σας τους έλεγε ο Κύριος μας. Τούτο πρώτον γινώσκοντες, λοιπόν, γράφει το Ιερόν Ευαγγέλιο, ότι ελεύσονται επεσχάτων των ημερών εμπέχτε κατά τας ιδίας επιθυμίας αυτών πορευόμενοι. Πρέπει δε να ενθυμηθείτε και να κρατείτε ζωηράς εις την μνήμη σας τα διδασκαλίας αυτάς, δια να μην παρασυρθείτε εις πλάνας. Ό,τι ακούετε, ό,τι αξιονόμεθα και ακούμεν από το στόμα του Θεού μας, προσέξετε, λέγει, να μην τα ξεχάσετε, αλλά να τα έχετε ζωηρά μέσα εις τη μνήμη σας. Διότι πρέπει πρωτίστως να ξεύρετε τούτο, ότι δηλαδή θα έλθουν κατά τον πρώτης δευτέρας παρουσίας χρόνων άνθρωποι ασεβείς που θα εμπέζουν τα ιερότατα και θα πορεύονται σύμφωνα με τα σαρκικά επιθυμίας των, σύμφωνα δηλαδή με την δική των αδυναμία την οποία θα φέρουν μαζί των. Στο σημείο τούτο, αδερφοί μου, θα δούμε καταρχάς ότι σε εκείνο το μέρος που άναψε η φωτιά, η οποία δεν γνωρίζομαι αν δεν καλύψει όλο τον κόσμο, ήθε ο Πανάγαθος Θεός να σβήσει αυτή τη φωτιά εκεί η οποία άναψε, αλλά το σημερινό γεγονός το οποίο οικούστη στον κόσμο είναι φρικτό.
μέσα σε ένα μέρος εκείνης της Βαγδάτης, όπου ήτο αγορά, λέγει, με χιλιάδες κόσμο, ξέρετε ότι αυτό το έθνος απαριθμεί 25 εκατομμύρια κόσμο. Μέσα σε εκείνη την αγορά έριξαν δύο πυράβλους μέσα σε εκείνο τον κόσμο. Ως τώρα παρουσίασαν 45 νεκρούς, πλην όμως δεν πιστεύω να είναι μόνο 45, διότι ο κόσμος εκεί όπου ο συνηθίζεται ήταν πάρα πολλής. Τώρα πόσοι θα είναι ή αν θα μάθουμε ποτέ, είναι φοβερό το πράγμα. Εις αυτήν την κατάσταση προχωρώντας βλέπουμε μόνο την αδικία, δεν βλέπουμε τίποτε το οποίο να υπάρχει και να είναι νόμιμο όπως θέλει ο Θεός. Από την άλλη πλευρά τον βλέπουμε αυτόν τον πλανητάρχη να δίδει το σύνθημα στο έθνος του να προσεύχονται εις τον Θεό. Προσέξτε αυτήν τη φράση για να σας πω μετά τα υπόλοιπα, τα οποία είναι εις βάρος μας. Παρακαλούν αυτοί οι εμπαίχτες και υποκριτές, παρακαλούν το έθνος τους να προσευχηθεί εις τον Θεό δια την δικαιοσύνη, λέγει, και την ειρήνη. Εδώ θα κοιτάξουμε από την άλλη πλευρά, η οποία είναι η παθούσα, δηλαδή αυτό το έθνος. Σε αυτό το έθνος θα δούμε ότι εφάνει αυτός ο αρχηγός, ο οποίος κυβερνά αυτό το κράτος, και κατέσφαξεν ούκο λίγον κόσμον. Λέγεται ότι κατέσφαξε και τον αδελφόν του ακόμη, διότι εφοβήθη μη του πάρει το θρόνο. Δηλαδή, η μία κατάσταση η οποία είναι πολύ σκοτεινή. Πολλοί κόσμος κατεσφάγει, λέγει, διότι εφοβήτω μη τυχόν χάσει την εξουσία. Τυράννησε κόσμο, βασάνισε κόσμο και όντως αυτό σε βασίστη πάνω σε αυτό το σημείο και δεν είναι αυτός ο οποίος σε βασίστη, πίσω του είναι ολόκληρος ο εβραϊσμός, οι Εβραίοι. Πίσω από αυτόν οδηγούν τα πάντα οι Εβραίοι. Να δούμε όμως και από την άλλη πλευρά πάλι, από την παθούσα, να δούμε τον απλούν κόσμο. Ένα τηλεφώνημα από μία Ελληνίδα η οποία ζει στη Βαγδάτη, ένα τηλεφώνημα λέγει τούτο. Εγώ, λέγει, που ζω σε αυτόν τον τόπο και έχω οικογένεια σε αυτόν τον τόπο, βλέπω αυτές τις γυναίκες οι οποίες προσεύχονται και επικαλούνται την Παναγία. Και εμφανίστη, λέγει αυτή η δική μας η Ελληνίδα η οποία ζει στη Βαγδάτη. Εμφανίστη η Παναγία μας, λέγει, σε πολλές περιπτώσεις και είπεν σε αυτόν τον κόσμο ότι να μην φοβούνται διότι εγώ θα σας σκεπάζω. Και είναι τούτο ένα πολύ παρήγορο σημείο ότι η Παναγία μας δεν εγκατέλειψε και εκείνον τον κόσμο ο οποίος είναι αθώος. Η δύνατο αυτός ο πλανητάρχης ο οποίος θέλει να κάνει κάτι το οποίο ονομάζεται ειρήνη, ευασίστε και ότι του κατέστρεψαν εκείνους τους πύργους και φωνεύθη κάπως 40 τόσες χιλιάδες κόσμος από εκείνη την επίθεση. Η δύνατο όμως αυτός, εάν ήταν δίκαιος, εφόσον είναι και έξυπνος και παντοδύναμος, να καταφερθεί εναντίον ενός ανθρώπου. Δηλαδή θέλει να φωνεύσει αυτόν τον αρχηγό του κράτους. Να πάει να το φωνεύσει. Έχεις τόσους στρατιώτες, έχεις τόσους κατασκόπους, έχεις τόσους οι οποίοι αγωνίζονται. Πήγαινε να σκοτώσεις αυτόν, εφόσον βλέπεις ότι αδικεί και τυραννεί και βασανίζει και φωνεύει. Έχεις ένα δίκαιο υπέρ σου, αλλά φώνευσε αυτόν. Τι φταίει ο κόσμος, ο απλός. Η καταστροφή. Πλην όμως πίσω από όλη αυτή την κίνηση
αμέσως εμφανίζεται και το συμφέρον, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο, ή μη μόνο εκείνο το πετρέλαιο. Οπωσδήποτε, είδαμε δύο πλευράς. Τη μία πλευρά του αδίχου, αυτός ο οποίος παρακινεί τον κόσμο του να προσευχηθεί. Προσέξτε το τούτο. Ευρίσκομαι από την άλλη πλευρά εκείνον τον κόσμο εις το κράτος αυτό να προσεύχεται εις την Παναγία μας, διότι οι Άραβες έχουν την Παναγία μας και τον Άγιο Γεώργιο εις πρώτη ζήτηση. Και μεταφερόμεθα τώρα για να έρθουμε και στα δικά μας. Εχθές ήταν μεγάλη εθνική και θρησκευτική εορτή του έθνους μας. Παρήλασαν οι στρατιώτες μας, παρήλασαν τα άρματα τα οποία έχει αυτό το κράτος για να προφυλαχθεί εις ώρα κινδύνου, και τέλος, αφού έκλεισαν τα πάντα, παρουσιάστησαν οι υποκριτές τούτου του έθνους. Μίλησε ο πρώτος, μίλησε ο δεύτερος, μίλησε ο τρίτος, μίλησε ο τέταρτος, μίλησε ο πέμπτος, πιστοί και άπιστοι, είτε πιστεύοντες είτε δεν πιστεύοντες, είτε είναι Έλληνες είτε δεν είναι. Ποιος σας παρακαλώ άνοιξε το στόμα του να αναφερθεί ότι υπάρχει ο Θεός που μας βοηθά? Ποιος? Έχουν πάθει τέτοιο μπλόκο, τους έκλεισε τόσο πολύ το στόμα ο διάολος που δεν μπορούν να αναφερθούν για να πούνε έχουμε τον Θεό βοηθό μας. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Προσευχηθείτε να πει στον κόσμο τούτο. Προσευχηθείτε να μας φυλάξει ο Θεός. Βλέπουμε τους απίστους να φωνάζουν τον Θεό. Σε κάθε μία τους λέξη εκεί, σε εκείνο το κράτος που είναι τώρα αυτή τη στιγμή κατακαίεται, φωνάζουν και λέγουν «Ο Θεός θα μας φυλάξει, ο Θεός θα μας βοηθήσει». Εμείς δεν μπορούμε να ανοίξουμε το στόμα μας και να πούμε «Υπάρχει Θεός που μας βοήθησε, που μας βοηθά». Υπάρχει Θεός που μας ελευθέρωσε και μας κρατά ελευθέρους. Δεν αναφέρουν το όνομα του Θεού. Είναι κομπλεξικοί άνθρωποι οι οποίοι ακριβώς μόλις αναφέρουν περί Θεού τότε θα τους πούν ότι είναι καθυστερημένοι. Δι' αυτό και δεν αναφέρουν τον Θεό. Δεν θέλουν τον Θεό. Είναι η κατά την Αγία Γραφή εμπέκτε. Από τον μεγαλύτερο μέχρι τον μικρότερο, ο πρώτος ο οποίος έπρεπε να ανοίξει το στόμα του ήταν ο πρώτος, ο λεγόμενος πρόεδρος αυτής της χώρας, και να πει «Ευχαριστούμε σε Θεέ μου, μας εφύλαξες, μας ελευθέρωσες, φύλατε μας και από εδώ και πέρα», και να απευθυνθεί στον κόσμο και να πει «Προσεύχεστε να μας φυλάξει ο Θεός». Πού να τα πει αυτά τα λόγια? Τι θα του πούν? Τον καθυστερημένον. Αυτός απευλακώθηκε, δεν ξέρει τι λέει, θα μας το κάνει κατηχητικό? Δεν θυμίστε εκείνον τον Παπαθεμελίν, ώρα του καλή, όταν έπιασε και είπε ότι ο κόσμος πρέπει η ώρα 10 να κλείνουν τα πάντα, λέγει, και να πηγαίνουν τα παιδιά στο σπίτι τους να σπουδάσουν, να μάθουν γράμματα, και ο κόσμος να εργαστεί την επόμενη ημέρα. Μόλις τα είπε αυτά, λίγο που δεν τον φώνευσαν. Ήρθε να μας κάνει κατηχητικό, λέει. Μάλιστα, αυτή είναι η κατάσταση. Αδελφοί μου, εμπέχτε κατά τας ιδίας επιθυμίας αυτών πορευόμενοι. Αυτό είναι το σημείο το οποίο ακριβώς διαρκούσεις της περίοδου προς το τέλος τούτου του κόσμου θα προηγηθεί αυτή η ειρωνία την οποία παρουσιάζει μπροστά μας η Αγία Γραφή. Το Ιερόν Ευαγγέλιο λέγει ότι τότε που εγγράφηκε το Ευαγγέλιο επέκειτο η συντέλεια του κόσμου και εφοβήθη ο κόσμος, διότι είχε το προηγούμενο του κατακλυσμού, είχε το προηγούμενο το Σοδόμων και Γομόρων, είχε το προηγούμενο των πολέμων, και φοβήθη τότε ο κόσμος ότι εγγράφεται το Ιερό Ευαγγέλιο, αλλά δεν λέγει τίποτε άλλο ότι εγγίζει αυτή η στιγμή, αλλά είναι προς το τέλος, λέγει,
Ποιον να ήταν το τέλος? Δεν επέκειτο τότε η συντέλεια του κόσμου. Ούτε αυτή τη στιγμή που μιλούμε εμείς είναι η συντέλεια του κόσμου. Είναι σημεία των καιρών, απλώς σημεία των καιρών. Δεν μπορούμε να διαβεβαιώσουμε κανέναν και να πούμε ότι ξέρετε, αύριο τελειώνουν τα πάντα. Δεν μπορεί κανείς να επισφραγίσει αυτήν την αγωνία η οποία είναι και πραγματικότης. Το τέλος του κόσμου θα έρθει. Αλλά δεν μπορούμε να εντοπίσουμε και να πούμε ξέρεις, αύριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο, μετά ένα μήνα, μετά ένα χρόνο τελειώνουν τα πάντα. Αυτά είναι στο χέρι του Θεού. Οι ίδιοι Απόστολοι ρώτησαν τον Κύριο και όταν τους είπε βλέπετε αυτά τα παλάτια, τα είδατε του λέει, μαρμαρόχτιστα. Τα βλέπετε αυτά λέει, θα έρθει στιγμή που θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα λέει. Θα γίνουν όλα ισοπαίδωσης και γένετο πραγματικά όπως είπε ο Κύριος μας, διότι το 70 μετά Χριστό επετέθησαν οι Ρωμαίοι και κατέστρεψαν τα Ιεροσόλυμα, ιεροτρίασαν την πόλη των Ιεροσολύμων, την έσπηραν αλάτι και την ιεροτρίασαν με αλέτρι. Έγινε αυτό το οποίο είπε ο Κύριος μας και τώρα λέγει ότι θα έρθει και η συντέλεια του κόσμου, αλλά αυτό δεν το γνωρίζει κανείς αδερφοί μου. Βλέπουμε σημεία των καιρών. Αυτά τα σημεία των καιρών είναι αρκετά να μας δώσουν κάτι άλλο. Να είμαι έτοιμοι σε οποιανδήποτε ώρα εμφανιστεί ο Κύριος μας να είμαι θα εις θέση να τον καλωσορίσουμε. Διότι οι πιστοί που ευρίσκονται κοντά στο Θεό δεν φοβούνται. Μόνο εκείνοι που είναι μακριά από τον Θεό τρέμουν. Οι πιστοί οι οποίοι είναι κοντά στο Θεό περιμένουν τον Θεό να έρθει να αποδώσει δικαιοσύνη. Ούτε ότι εκαλούμενε έσχεται η μέρα αποκλείεται να είναι χρονική περίοδος μακρά. Λέγουμε αυτή τη στιγμή ότι βρισκόμεθα στο τέλος του κόσμου. Δεν γνωρίζουμε όμως μπορεί να είναι μετά 10, μετά 20, μετά 50, μετά 100 χρόνια. Δεν το γνωρίζουμε. Μακροτέρα ίσως και των προηγηθουσών περιόδων του κόσμου, διότι περίοδοι του κόσμου με φόβων και τρόμων ήσαν και άλλες. Δεν είναι μόνο τώρα αυτή τη στιγμή, υπήρξαν και στο παρελθόν. Πλην όμως το τέλος του κόσμου δεν ήρθε. Είναι φοβερό εκείνο το οποίο ακριβώς γίνεται στη Θεσσαλονίκη όταν ο Απόστολος Παύλος εκήρυτε το Ευαγγέλιο και τους είπε ότι ο Κύριος εγγύς, είναι κοντά ο Θεός τους είπε, έρχεται ο Χριστός. Και τότε εκείνοι δεν εργάζοντο, έμενα μέσα στα σπίτια, αργοί, κυφήνες, χωρίς να εργάζονται καθόλου και το μαθαίνει ο Απόστολος Παύλος και ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη και τους λέει τι κάνετε. Είδα πολλούς λέγει αντίς να είναι εργαζόμενοι να περιεργάζονται. Είδα μη εργαζομένους λέγει αλλά περιεργαζομένους. Να γυρίζουν δεξιά και αριστερά. Τι περιμένετε τους λέγει. Γιατί δεν εργάζεστε. Και έδωκε εκείνη την φράση τη μεγάλη ο Απόστολος Παύλος. Ήτις μη εργάζεται λέγει μη δε εσθιέτω. Όλοι λέγει οι οποίοι δεν εργάζονται δεν πρέπει να τρώνε. Και αυτό είναι του Αγίου Ευαγγελίου. Είναι της Αγίας Γραφής. Το είπε ο Απόστολος Παύλος, το είπε ο Θεός. Εφόσον δεν εργάζεσαι λέγει δεν θα τρως. Εφόσον σου αρέσει να είσαι αργός δεν θα τρώεις. Και είναι ακριβώς τα σημεία αυτά τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Απλώς η Αγία Γραφή και ο Λόγος του Θεού εννοεί την από της ενανθρωπίσεως του Κυρίου μέχρι της συντελείας του κόσμου περίοδο. Από τότε που ήρθε ο Κυριός μας, που εγεννήθηκε πάνω στον κόσμο, μέχρι το τέλος του κόσμου. Αυτή είναι η συντέλεια του κόσμου. Δηλαδή ένα αόριστο και απεριόριστο χρονικό διάστημα. Εμπέχτες καλούνται εκείνοι οι οποίοι παίζουν τα σοβαρότερες υποθέσεις κατά των πλέον μάτιων τρόπων. Έστω και αν δεν χρησιμοποιούν αστειότητας ή γέλωτας. Περί αυτών των
κούφιο κεφαλάκιδον, αυτό λέγει η Αγία Γραφή, περί αυτών των κούφων λέγει ανθρώπων, οι οποίοι στρέφουν εις το γελίον τας ιεροτέρας των διδασκαλιών της πίστεως, αυτούς ονομάζει εμπέχτας. Όταν ηρωνεύονται τα ιερά και τα όσια της Εκκλησίας και της πίστεως, αδερφοί μου, είναι οι μεγαλύτεροι εμπέχτες τους οποίους αναφέρει η Αγία Γραφή. Θα εφαίνεται ίσως εκ πρώτης όψεως παράδοξον ότι η Καινή Διαθήκη, η οικονομία της χάριτος, το Ιερόν Ευαγγέλιο μας παρουσιάζει την οικονομία του Θεού. Η Καινή Διαθήκη είναι η μακροθυμία του Θεού που μας έδωσε ο Θεός για να μετανοήσουμε. Η οικονομία αυτή της χάριτος του Θεού, η μακροθυμία του Θεού που τα βλέπει όλα και σιωπά, η οποία γνώρισε στους ανθρώπους των τέλειων ηθικών νόμων. Δεν δυνατεί άνθρωπος, όσα βιβλία και αν διαβάσει, να έβρει τον ηθικό νόμο, τον τελειότερο, τον οποίον εγνώρισε η παρούσα πρόσκαιρο ζωή, να αναφέρεται πουθενά αλλού, ή μη μόνο στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, αλλά και των ανεξάντλητων ωκεανών του ελέους του Θεού. Μέσα στην Αγία Γραφή παρουσιάζεται ο Θεός να έχει τη μακροθυμία και το έλεος του, να έχει την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Θα καθίστατο πραγματικά αντικείμενον εμπεγμού και χλεβασμού και ειρωνίας από τον παρόντα κόσμο. Να μας βλέπουν και να μας εμπέζουν αυτό το οποίο έχουμε και ζούμε, διότι το θείον κήρυγμα το οποίο βγαίνει από την Αγία Γραφή, από τον Λόγο του Θεού, είναι αυτό το οποίο εμείς το έχουμε και ζούμε. Και οι εμπέχτες, λέγει, τούτου του κόσμου, το έχουν ως αντικείμενο εμπεγμού, χλεβασμού και ειρωνίας. Μας εμπέζουν διότι είμαι θα κοντά στο Θεό. Μας χλεβάζουν διότι είμαι θα μαζί με τον Θεό. Μας ειρωνεύονται διότι έχουμε τον Θεό μαζί μας. Δι' αυτό απέφυγαν και οι Κύριοι οι οποίοι μας κυβερνούν να πούν μια κουβέντα για τον Θεό. Εφοβήθησαν μήπως τους εμπέξουν, μήπως τους χλεβάσουν, μήπως τους ειρωνευθούν. Εφώναζαν και έλεγαν έχουμε όπλα, έχουμε στρατών και θα μας φυλάξει. Δεν ακούν όμως τον Λόγο του Θεού που λέγει εκείνοι οι οποίοι φυλάττουν, λέγει, την πόλη χωρίς εμού, λέγει, ματέως εφύλαξαν αυτήν. Και εκείνοι οι οποίοι νομίζουν ότι θα τους διαφυλάξουν τα όπλα τους, ματέως πιστεύουν εις αυτά τα οποία εγώ τα βλέπω, λέγει, και δεν επικυρώνω τα σκέψεις των. Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε ότι η πνευματικότητα και η απλότητα της Καινής Διαθήκης αντιτίθεται αμέσως προς τα σκλήσεις και τα φρονήματα του σαρκικού ανθρώπου. Ένας σαρκικός άνθρωπος ο οποίος δεν ανέβει ποτέ στην πνευματική ζωή, τι θα βγάλει από το στόμα του? Εκ του περισσεύματος της καρδίας, λέγει, ομιλεί το στόμα. Τι έχει η καρδιά του μέσα? Πώς θα το πει? Δεν μπορεί να το πει, διότι δεν έχει μέσα. Εκείνο το δοχείον που λέγεται εσωτερικός κόσμος δεν έχει τίποτε το πνευματικό. Τι θα πει? Εκ του περισσεύματος, λέγει, της καρδίας θα μιλήσει το στόμα. Και ομιλεί χωρίς Θεόν. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος φοβάται τους εμπεγμούς, τους χλεβασμούς, τας ηρωνίας. Ένα κατούτου δε και η εμπέχτε ούτη, περί των οποίων ομιλεί το Ιερόν Ευαγγέλιον, παρουσιάζονται εκάστοτε να πλεονάζουν εις των αριθμών. Και είναι τούτο το οποίο βλέπουμε μπροστά μας, αδελφοί μου. Οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή είναι αυτοί οι εμπέχτες οι οποίοι ειρωνεύονται τους ολίγους. Πάντοτε, λέγει, μεν διαμέσου των χριστιανικών γενεών ηττήθησαν και κατεσχύνθησαν, αλλά και πάντοτε
με εξευγενισμένων προσωπείων εμφανίζονται στον κόσμο. Κύριος λέγει, είναι ευγενέστατος, ξέρει να συμπεριφερθεί, έχει διπλά μάτια, λέγει, ονομάζεται διπλωμάτης. Από τα δύο έχει τέσσερα αυτός. Και είναι αυτός ο οποίος νομίζει ότι με αυτά τα λόγια τα οποία λέγει χωρίς Θεόν, ότι θα προοδεύσει. Αυτοί εμπέζουν τους πιστούς στον Θεόν και λέγουν τούτα τα λόγια. Πού εστίν η Ευαγγελία της παρουσίας αυτού? Αφείς γάρι πατέρες εκοιμήθησαν, πάντα ούτω διαμένει απαρχής χτίσεως. Από τον καιρό που εμπλάστην ο κόσμος, λέγει, που ήσαν οι πατέρες μας και απέθαναν, λέγει, έλεγαν ότι θα έρθει ο Θεός, λέγει. Και πού είναι, δεν έρχεται. Αυτό λέγει η Αγία Γραφή. Και θα λέγουν οι άνθρωποι αυτοί, πού είναι και πώς δεν επραγματοποιήθη η υπόσχεση περί της Δευτέρας παρουσίας του? Έλεγαν ότι θα έρθει. Δεν έρχεται, λέγει, πού είναι τον, δεν υπάρχει. Διότι από την εποχή που απέθαναν οι πατέρες και οι παλαιοί μας πρόγονοι, όλα μένουν έτσι όπως τα βλέπουμε από την αρχή της δημιουργίας. Ανατέλει ο ήλιος, δίνει ο ήλιος, ημέρα, νύχτα, τα πάντα, οι τέσσερις εποχές του έτους έρχονται. Πού είναι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία? Οι νόμοι της φύσεως παρουσιάζονται σταθεροί και αμετάβλητοι. Αν και έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας ορισμένα σημεία τα οποία μας δίδουν απορία, πώς αυτός ο κόσμος, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν με διαφορετική μορφή, αυτή τη στιγμή διαφέρει από τας πρώτας γενεάς. Ο ήλιος ανατέλει και δει, ως συνήθως. Εποχές διαδέχονται αλλήλες κανονικώς. Η μία γενεά επακολουθεί στην άλλη όπως πάντοτε. Ουδεμία ένδειξη παρουσιάστηκε από τις οποίες να εμφαίνεται ότι δεν θα συνεχιστούν τα πράγματα και εντομέλλοντι όπως μέχρι σε αυτής της στιγμής. Τα πράγματα όλα μένουν στην κατάσταση στην οποία και σήμερα βλέπουμε αυτά από τις αρχές της δημιουργίας. Και κλονίζεται ο άνθρωπος, ο οποίος δεν βλέπει πιο βαθιά τα λόγια της Αγίας Γραφής. Δεν βλέπει πίσω από αυτήν την μακροθυμία του Θεού, ότι ζητεί ο Θεός τη μετάνοια σου. Θέλει να μετανοήσεις. Θέλει να ζήσεις αιωνίως. Δι' αυτόν μακροθυμεί ο Θεός. Αναβάλει τον ερχομόν του, δια να σωθούν, λέγει, εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται στην άγνοια και κάποια στιγμή θα δουν το φως.